Πάμε εντάχει Ιεροσόλυμα. Βεβαίως. Γιατί μας περιμένει ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κότσιρας. Έφτασε το κυβερνητικό αεροσκάφος στα Ιεροσόλυμα πριν από λίγη ώρα. Τώρα οδεύουν προς τον Πανάγιο Τάφο για να παραλάβουν το Άγιο Φως και θα μας πει ο ίδιος και το τελετουργικό, έτσι. Γιατί γίνεται υπό συνθήκες πολύ περίεργες φέτος η όλη διαδικασία. Υπουργέ μου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη, σε εσάς και τους τηλεθεατές. Καλή ανάσταση σε όλους όσους μας ακούν. Γενικώς είναι μια περιπέτεια φέτος η όλη διαδικασία, έτσι. Εντάξει, είναι φέτος ιδιαίτερες συνθήκες όπως αντιλαμβάνεστε που επικρατούν. Παρ' όλα αυτά η ελληνική πολιτεία είναι παρούσα. Βρισκόμαστε καθοδόν, όπως είπατε, προς το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Σε λίγο θα μεταβούμε εκεί. Θα έχουμε μια συνάντηση με τον μακαριότατο Θεόφιλο προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την τελετή αυτής του Αγίου Φωτός. Αμέσως μετά προς το μεσημέρι δηλαδή είναι η τελετή αυτή. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για όλους μας που βρισκόμαστε εδώ, που χτυπάει σήμερα η καρδιά της Ορθοδοξίας, δείχνοντας ότι η ελληνική πολιτεία είναι δίπλα στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Το μεσημέρι, όπως σας προείπα, θα γίνει η τελετή στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα αναχωρήσουμε εκ νέου προκειμένου να φτάσουμε στην Ελλάδα και το Άγιο Φως να διανεμηθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια από άκρη σ' άκρη της γης για να γίνει η Ανάσταση. Πείτε μας κάτι που δεν το ξέρουμε πολύ, εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω. Πώς μεταφέρεται το Άγιο Φως μέσα στο αεροσκάφος στο Πρωθυπουργικό? Κοιτάξτε, υπάρχουν εκπρόσωποι και υπάρχει ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου, υπάρχει ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδας, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, οι οποίοι έχουν μαζί τους τα ειδικά αυτά δεδομένα, τα οποία θα μπορέσουν να το μεταφέρουν. Θα το δούμε με το καλό το απόγευμα που θα είμαστε πίσω στην Αθήνα. Πότε επιστρέφετε, τι ώρα περίπου επιστρέφετε? Η εκτιμόμενη ώρα άφηξης είναι 7.30 το απόγευμα. 7.30. Και πιστεύουμε ότι θα τηρηθεί. Ναι. Μάλιστα. Μέχρι και από εκεί ξεκινάει ο αγώνας δρόμου, έτσι. Αντιλαμβανόμαστε ότι φέτος είναι πιο ιδιαίτερες συνθήκες λόγω των αυξημένων συνθήκων ασφαλείας που επικρατούν. Θεωρούμε ότι όπως μέχρι στιγμής έχουν πάει όλα κατευθείαν, το ίδιο θα συνεχίσει μέχρι το απόγευμα. Ωραία, έτσι να πάμε. Επιστρέψουμε ομαλώς. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, γιατί ξέρουμε ότι γίνεται και υπό δύσκολες συνθήκες. Αλλά ήταν χαρά και για μένα και για όλη την αντιπροσωπεία. Καλή ανάσταση, και χαρά δική μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Βάχλα, πάντα ήθελα να το πω. Την κάρτα 587. Μπορούμε να τη δούμε? Λοιπόν, επειδή μας είπε ο Υφυπουργός πότε θα έρθουν στην Αθήνα, να δούμε τώρα, εδώ θα δείτε σε αυτή την κάρτα και τα δρομολόγια που έχουν ήδη διαμορφωθεί για να πάει το Άγιο Φως σε όλα τα μέρη της χώρας μας. Και βλέπεις εδώ, με τις σχετικές πτήσεις, τις προγραμματισμένες πτήσεις από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, είναι ουσιαστικά 8 παρατέταρτο. Γιάννενα, Κέρκυρα, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Σάμο, Λίμνο, Λάρισα, Κεφαλονιά. 7 από Αθήνα, μία από Σάμνο για Λίμνο και μία από Λάρισα για Κεφαλονιά, έτσι. Ναι, άρα αυτές είναι οι ειδικές πτήσεις, έτσι.